Παιδιά, η άβολη στιγμή να σχολιάσεις κάτι που το έχει σχολιάσει όλη η ελληνική κοινωνία και τα social. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, με συγχωρείς, και... που βάλαμε όλο και το παρακάτω. Ναι. Και γιατί δεν το έχω δει αναλυτικά. Το σαφές είναι ότι δεν μπορεί να κάνει διαχείριση κρίσης. Δηλαδή, την επόμενη μέρα που θα έπρεπε να τοποθετηθεί, πήγε στο τσίσμπεργκερ. Δεν περιμένατε μια συγγνώμη εσείς να πει? Δεν με νοιάζει τι περίμενα. Εγώ ξέρω ότι εμείς, όταν τέλειωσε η εκπομπή μας την περασμένη Κυριακή που κυκλοφόρησε η είδηση χωρίς να λέει ποιος είναι ο ποινικολόγος, μάθαμε εμείς ποιος είναι ο ποινικολόγος, το συζητήσαμε στο γραφείο πριν να φύγουμε. Και όλοι μέσα μας δεν είχαμε το να καταστραφεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο που κάνει αυτό την πράξη. Χωρίς να το εννοείς, ρε παιδί μου, είναι το θυμικό σου που φουντώνει και λες πώς είναι δυνατόν να έχεις πλακώσει, να έχεις σπάσει το κεφάλι της γυναίκας σου, κρατώντας τη κλειδωμένη σε ένα αυτοκίνητο. Και δεν έχει να κάνει το ότι είναι διάσημος, το ότι είναι σπουδαγμένος, δικηγόρος. Δυστυχώς, μιλάμε για ανθρώπους. Ούτε φίλο, ούτε το φίλο έχει να κάνει. Βέβαια, για τα μίδια. Μιλάμε για ανθρώπους. Αλλά μίδια, καταλαβαίνω και τη Ζήνα. Όντως κάποιοι απομόνωσαν τη δήλωση, αλλά και πάλι ήταν λίγο. Δεν τέριαζε ο χρόνος. Ήταν την επόμενη μέρα. Σε ποιο χρόνο θα έλεγες ότι καταστράφηκε η καριέρα του? Συγγνώμη. Δηλαδή, όλοι μας, τουλάχιστον εγώ, επειδή έχουμε μιλήσει με πάρα πολλοί κόσμο και άμεσα εμπλεκόμενο και με δικηγόρους και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το ζευγάρι και έχουν, εμένα μου έχουν πει πολλά πράγματα. Το να μένουμε στα κουτσομπολιά και το τι γίνεται μέσα στο σπίτι και τι γινόταν πριν και τι γινόταν μετά. Είναι μα τι πάει να πει τι γίνεται μέσα στο σπίτι? Αυτή τη στιγμή σχολιάζει κάτι που έγινε έξω από το σπίτι, που έφτασε και κάτι το οποίο το έχει παραδεχτεί ο πρωταγωνιστής. Δεν μιλάμε για κουσκούς, εικασίες, σούπα μου, πες κουτσομπολιά. Είναι πολύ σοβαρό. Αν το πάμε στο φεδρό του πράγματος, έχουμε χάσει και την μπάλα. Πες μου κάτι, έχεις μαζέψει ένα κομμάτι από τις αντιδράσεις? Ένα κομμάτι, γιατί αντιδράσεις? Δηλαδή, εγώ έμπαινα στο TikTok και έβγαινε αυτό. Συνέχεια και να έμπαινε αυτό έβγαινε. Πάντως δεν είναι και λίγο υποκριτικό, σε εισαγωγικά, ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση και εύχομαι και θέλω να πω στο μέλλον να ασχοληθούμε και με άλλες κακοποίησεις γυναικών που θα έρθουν στην επιφάνεια και να μην περνάνε. Ναι, ξέρεις, μπορεί το προκλητικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα επίπεδο. Είναι δικηγόρος, υπερασπιζόταν κακοποιημένες γυναίκες. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη τη σκότωσε με μαχαίρι, με τσεκούρι και πια και χλωρίνη να αυτοκτονήσει. Δεν το συζητάμε. Γυναικοκτονία είναι και αυτό. 81χρονος λες, που έγινε χθες. Ναι, και είναι και σε τι ηλικία? 81. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Κατάφερε και την πήρε και τη σκότωσε. Μαρία,